πρώτη επίσημη μετά από πολλά χρόνια για τον ΑΟΚ. Πώς αισθάνεσαι, πρώτον όχι για τον γκολ που πέτυχες που ήταν και ο Νικηφόρο, πώς αισθάνεσαι που φοράς αυτή τη φανέλα? Μεγάλη συγκίνηση, διότι από μικρή ηλικία πήγαινα στο γήπεδο με τον μπαμπά μου, τη μάνα μου, όλους τους δικούς μου. Έχω πάει σε όλα τα παιχνίδια στο τελικό κυπέλλου, στα μπαράστη για τον υποβιβασμό. Η ομάδα πέρασε δύσκολα. Τώρα προσπαθούμε εμείς τα παιδιά από την Ξάνθη να την αναστήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Πιο ψηλά την πάμε. Πάμε τώρα για το ζητούμενο. Νικηφόρο γκολ. Τι νιώθεις τα πρώτα συναισθήματα όταν πέτυχες τον γκολ? Μεγάλη συγκίνηση. Ένα δάκρυ πήγε να τρέξει, είναι αλήθεια. Χάρηκα για την ομάδα μου, γιατί δύο μήνες τώρα κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση και ήταν κρίμα να πάνε ολικό πιχαμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας και ο coach. Αγχωτική νίκη, πολύ άγχος λόγω και της πρεμιέρας λογικά. Θα μας τα πεις καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος πήρατε την πρόκριση, τα πρώτα συναισθήματα coach, γιατί μιλάμε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτής της μεγάλης ομάδας εκ νέου και φάνηκε ότι δείχνει χαρακτήρα, ακόμα και στα δύσκολα. Έστω, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Να είμαι ειλικρινής, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν αυτό που δουλεύουμε τόσο καιρό, 1,5 μήνα. Δεν ήταν αυτή η φιλοδοξία η δική μου να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο που δείξαμε σήμερα. Κακώς, μου είπαν τα παιδιά, πολύ κακός αγωνιστικός χώρος. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν βγάλαμε αυτό στην αρχή που έλεγα το μέταλλο του νικητή, αυτό που θέλω να. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε και άλλες τέτοιες καταστάσεις, τους το είπα. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι από εδώ και πέρα. Μάλλον πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτά τα πράγματα. Στο τέλος όμως δείξαμε αυτό. Βγάλαμε το χαρακτήρα, βγάλαμε την ψυχή που έπρεπε, βγάλαμε το χαρακτήρα που έπρεπε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εγώ τους το είπα πάλι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά σημασία έχει η πρόκριση. Το άγχος το είδα στα πόδια τους. Όχι μόνο στα μάτια τους, το είδα στα πόδια τους. Το άγχος ήταν τόσο βαριά, πόδια δεν έχω ξαναδεί. Δεν ήταν ότι δεν θέλανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν. Ήταν η πρεμιέρα, πολύ σημαντική. Μετά από πολλά, δύο χρόνια, το πρώτο επίσημο μάτς στο ΟΚΣ. Ελπίζω να είναι και το τελευταίο. Σε κακή εμφάνιση. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνεις και το διευκρίνεις. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.